Να ξεκινήσουμε λίγο με ένα θέμα. Θα πάμε Ανατολική Κρήτη. Θα πάμε σε Τία. Θα πάμε στους Πεύκους Ιτίας. Ο τουρισμός έχει ξεκινήσει καλά. Είμαστε ικανοποιημένοι από τις τουριστικές ροές, τις αφίξεις. Ειδικά στην Ανατολική Κρήτη καταγράφεται μία έντονη κινητικότητα. Έχουμε συνδεθεί και με την περιοχή της Ιεράπετρας την περασμένη εβδομάδα και με τη Σιτία. Η τρίτη σύνδεση με Σιτία μέσα σε 8 μέρες. Πού θα πάμε τώρα? Θα πάμε στους Πεύκους και θα προτάξουμε βέβαια το καταπράσινο πευκιανό φαράγγι. Όσοι έχουν βρεθεί, βλέπουμε πλάνα, βλέπουμε φωτογραφίες, νομίζω τους έχει μείνει αλυσμόνητη η επίσκεψή τους στην συγκεκριμένη περιοχή. Και όλα έτοιμα γενικότερα στη Σιτία για την υποδοχή των πρώτων τουριστών, οι οποίοι έχουν καταφθάσει βέβαια. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Φάνη 25, είναι επιχειρηματίας και κάτοικος Πεύκων Σιτίας. Να τον καλησπερίσουμε. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, καλή Πρωτομαγιά, καλή σεζόν, καλή τουριστική σεζόν. Αγάπη σε όλη την Κρήτη. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Έτσι ξεκινάμε τη βδομάδα. Από τη Σιτία και από την περιοχή σας, ένας ευλογημένος τόπος, τον οποίο βέβαια γνωρίζουν και εκτός Κρήτης, και πολλές διασημότητες από ό,τι γνωρίζω βρίσκονται στην περιοχή σας, και έχετε προσπαθήσει και εσείς προσωπικά βέβαια, επιχειρηματίες, οι συνάδελφοί σας, η τοπική κοινωνία για την ανάδειξη του τόπου. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι όντως και ειδικά το χωριό Υπεύκη που βρίσκουμε αυτή τη στιγμή, που δραστηριοποιούμε και εδώ και στο Μακρύ Γυαλό, έχουν αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια για τις ομορφιές τους, για το φαράγγι τους, για τα δύο σπήλαια με σταλακτίτες και σταλαγμίτες που υπάρχουν, για την παλιά ενετική βρύση με τα πλισταριά, με τις διαδρομές, αλλά και σαν χωριό 7 χιλιόμετρα πάνω από το Μακρύ Γυαλό, με ζωή σχεδόν όλο το χρόνο, μπορώ να πω. Μάλιστα. Με διάσημους, με ημιδιάσημους, με καθόλου διάσημους, με απλούς ανθρώπους, με όλο τον κόσμο. Οι πρώτοι επισκέπτες καταφθάνουν σιγά σιγά στην περιοχή σας και στους Πεύκους. Ναι, ναι, ήδη στην περιοχή μας το ξενοδοχείο, ένα από τα ξενοδοχεία του Μαγκουίν, είναι γεμάτο αυτή τη στιγμή. Χθες ξεκίνησε η μικρή πόλη, το άλλο μεγάλο που είναι Χιλιάρη και αυτό, με καλή πληρότητα. Τα επιπλωμένα διαμερίσματα και οι βίλες έχουν αρκετό κόσμο. Τις ήταν και το τριήμερο που βοήθησε πάρα πολύ. Αλλά γενικότερα φαίνεται ότι θα είναι πολύ καλύτερη η τουριστική σεζόν φέτος. Βλέπουμε και χαρακτηριστικά πλάνα από το φαράγγι, αυτό το οποίο αναφέραμε. Πόσο εύκολο είναι. Για βάλτε μας λίγο στο κλίμα. Ορισμένοι μπορεί να μην γνωρίζουν, να μην έχουν βρεθεί στο σημείο. Και είναι μια καλή αφορμή για να βρεθεί κάποιος. Το φαράγγι ξεκινάει από τους Πεύκους και καταλήγει στην ανάληψη στο Μακρύ Γυαλό. Ναι. Είναι το ποτάμι των Πεύκων που ξεκινώντας από τους Πεύκους με ωραίες διαδρομές που έχουν φτιαχτεί από τα προγράμματα παλιά και με συντήρηση τώρα του Πολιτιστικού Συλλόγου και αυτά με τα δρομάκια, με τις καλύτσες που υπάρχουν στο φαράγγι, ξεκινά σταδιακά και φτάνεις μέσα στο φαράγγι, περνάς από μέσα και είναι και το φαράγγι αυτό και την ιδιομορφία ότι μπορείς να το περάσεις από πάνω, που είναι ο παλιός γαϊδουρόδρομος που σύνδεε τους Πεύκους με τον Άσπρο Ποταμό και το Μακρύ Γυαλό. Που εκεί ήταν το επίνιο των Πεύκων, ήταν ο Άσπρος Ποταμός και η ανάληψη ο Μακρύ Γυαλός, το κομμάτι αυτό εκεί κάτω. Λοιπόν, μπορείς να το περάσεις και από την κορφή και να βλέπεις το φαράγγι από την κορφή, αλλά και μέσα. Είναι φανταστικό. Η Πανίδα, η Χλωρίδα είναι ειδικά αυτή την εποχή, είναι κάτι το εξαιρετικό. Και εγώ το περνάω πολύ συχνά γιατί βοηθάω τους ξεναγούς που δουλεύουν στα ξενοδοχεία και τους πολλές φορές τους tour operators για να αναδείξουμε το φαράγγι, να δείξουμε τη διαδρομή. Οπότε πολύ συχνά το περνάω και έτσι μπορώ να έχω μια καλύτερη εικόνα και όλα τα μυστικά που έχει, τις πηγές που είναι και τους λίχνους που έχει με τους μικρούς καταράκτες, είναι κάτι το εξαιρετικό. Φτάνοντας ο επισκέπτης στην περιοχή έχει να κάνει πάρα πολλά. Αυτή είναι και η ομορφιά της Κρήτης, όλη της Κρήτης και της περιοχής αυτής εδώ, ότι φτάνοντας εδώ έχεις τη θάλασσα δίπλα σου, έχεις το βουνό, έχεις τις σπηλιές, έχεις το φαράγγι, έχεις το πράσινο, έχεις όλα αυτά τα οποία σε κάνουν πραγματικά να χαλαρώνεις. Είναι αυτός ο πλούτος κρυμμένος πολλές φορές μακριά από τα βλέμματα των περισσότερων που διαθέτει η Κρήτη, και είναι υποχρέωσή μας και εμάς των δημοσιογράφων και της τοπικής κοινωνίας και εσάς
από την πλευρά των επαγγελματιών να τον αναδείξουμε και να τον προστατεύσουμε παράλληλα, καθώς αυτό τον πλούτο, με τον σεβασμό στο επίκεντρο πάντα βέβαια, αναζητούν και οι τουρίστες. Ναι, έχουμε πάρα πολύ. Ο τουρισμός στην περιοχή, ο τουρισμός σε μεγάλες ηλικίες, οι οποίοι είναι περπατητές, είναι αναρχητές, είναι όλο αυτό, έρχονται, ξεκινάνε από αρχές του Μάρτη. Δηλαδή βλέπει σιγά σιγά και έρχονται. Και το ευτύχημα για την περιοχή είναι ότι πάρα πολλοί άνθρωποι από όλη την Ευρώπη έχουν αγοράσει σπίτια, παλιά σπίτια, τα έχουν φτιάξει, τα έχουν αναπαλαιώσει, τα έχουν φτιάξει πραγματικά στολίδι μέσα στην κουλτούρα τη δικιά μας, χωρίς να δημιουργούν πρόβλημα στην αρχιτεκτονική του χωριού. Λοιπόν, και ξεκινάνε από αρχές του Μάρτη, και αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημα της Κρήτης και της περιοχής μας. Στην περιοχή σας, τουρισμό, ναι. Ποιες αγορές ενισχύουν τον τουρισμό, δηλαδή ποιες εθνικότητες καταφθάνουν, από ποιες χώρες? Έχουμε το ξενοδοχείο του Σάγμου που έχει Σκανδιναβούς, είναι όλοι Σκανδιναβοί, Νορβηγοί, Σουηδοί, Φιλανδοί και Δανοί. Έχουμε τη μικρή πόλη που έχει Γάλλους και Γερμανούς και ξεκινάμε και κάποιες πολύ καλές επενδύσεις. Οι Εγγλέζοι φέτος είναι στα φόρτε τους, δηλαδή περιμένουν πάρα πολύ κόσμο από την αγορά αυτή, και το ευτύχημα είναι ότι έχουν αναβαθμιστεί και οι βίλες και τα διαμερίσματα της περιοχής μας από τα προηγούμενα χρόνια. Οι συνεχείς επενδύσεις. Σωστά, το γνωρίζουμε ναι, βέβαια, ναι, μάλιστα. Ναι, λοιπόν, ναι, που σιγά σιγά και το σέρβις και αν θέλεις τα facilities, όλα αυτά είναι σε πολύ καλά standards, οπότε μπορούμε να έχουμε τον τουρίστα, τον επισκέπτη, είτε Έλληνες είτε ξένος, σε πολύ καλά επίπεδα οι τιμές. Κύριε Κωσιπεντάκη, καμία σχέση βέβαια. Εγώ ναι, να ευχηθώ καλή σεζόν. Εύχομαι να τα ξαναπούμε. Μας μεταφέρατε το κλίμα το οποίο κυριαρχεί και είναι θετικό. Η Ιωνή είναι θετική. Η περιοχή σας έχει αυτή την ομορφιά που αξιοποιείται ήδη, με σεβασμό το προτάσω και το αναφέρω βέβαια, στο περιβάλλον. Έτσι και νομίζω είναι, θα είναι ένα καλοκαίρι. Δεν ξέρω να αγγίξουμε το 19. Πάντως θα πατήσουμε σε στέρεα βήματα και σε βήματα για την επόμενη μέρα. Είναι σίγουρο ότι αυτό θα γίνει φέτος, αν εξαιρέσουμε ότι δυστυχώς όλα αυτά, η ακρίβεια και οι πηγές ενέργειας και όλα αυτά που έχουν επηρεάσει, και κυρίως την ψυχολογία, βέβαια. Ναι, έχουν επηρεάσει, βεβαίως. Να είστε καλά. Αλλά ελπίζω να πάει στο τέλος καλά. Εγώ ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, εκεί με τους Πεύκους Ιτίας και με το Φαράγγι ξεκινήσαμε.